In business news. Επαιτειακό χαρακτήρα είχε φετινή η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εγκεκριμένων λογιστών Κύπρου, ΣΕΛΚ, καθώ συμπληρώνονται 55 χρόνια από την ίδρυσή του. Ο σύνδεσμο ιδρύθηκε το 1961 από 21 ιδρυτικά μέλη και σήμερα έχουμε περίπου 3.700 μέλη. Άρα, σαν σύνδεσμο έχουμε μεγαλώσει σημαντικά και αυτό δείχνει και το μέγεθο τη οικονομία αλλά και τη. Του τι προσφέρει το επάγγελμα στην οικονομία μα. Στη συνελεύση παρευρεθήκαν μέλη του ΣΕΛΚ, φίλοι του Ιδέσμου και γνωστοί επιχειρηματίε. Κατά τη διάρκεια του καταστατικού μέρου τη συνελεύση, εξετάστηκαν οι οικονομικέ καταστάσει και εκθέσει του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ελεκτή για το έτο 2015. Στη συνέχεια, προχώρησα στη ψηφοφορία για την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση εκείνων που αποχώρησαν. Κατά το τελετουργικό μέρο τη Συνέλευση, αναγνώστηκε ο χαιρετισμό του πρέδρου τη Κυπριακή Δημοκρατία από τον Υπουργό Οικονομικών, Χάρη Γεωργιάδη. Η κρίση μα δίδαξε, πω πρέπει πάντοτε να θέτουμε τον πύχη πιο ψηλά και να στοχεύουμε σε, ακόμη, σε μια ακόμη πιο παραγωγική και ανταγωνιστική οικονομία. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε την προσπάθεια για να απαλλάξουμε την χώρα μας από την γραφειοκρατία τις στρεβλώσεις και τα βαρύδια και να την καταστήσουμε ακόμη πιο ελκυστικό προορισμό για ξένες επενδύσεις. Ο πρόεδρο του ΣΕΛΚ, Δημήτρη Βάκη, αναφέρει πω ο σύνδεσμο θα συνεχίσει το έργο του παρέχοντα συμβουλέ προ το κράτο ώστε η Κύπρο να καταστεί και πάλι ισχυρό διεθνέ επιχειρηματικό κέντρο. Από την πλευρά του, ο Γενικό Διευθυντή του ΣΕΛΚ, Κυριακό Ιορδάνου, αναφέρθηκε στι προκλήσει που έχει να αντιμετωπίσει ο σύνδεσμο και το επάγγελμα του κυκρινολογιστή καθώ και η κυπριακή οικονομία γενικότερα. Η χρονιά που πέρασε ήταν έτσι, γεμάτη ποικίλε προκλήσει, τόσο προερχόμενε από την κρίση που περάσαμε από το 2013, δηλαδή Τρόικα και το πρόγραμμα προσαρμογή, όσο και νέε οδηγίε που είχαν έρθει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το νέο Συμβούλιο θα συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε το εφιστάμενο. Βασικέ μα προκλήσει είναι η εφαρμογή τη αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Οδηγία που αφορά το ελεκτικό επάγγελμα, η οποία θα τεθεί σε ισχύ με νέο νομοσχέδιο το οποίο θα υποβληθεί στη Βουλή για ψήφιση. Είναι η νέα αναθεωρημένη πάλι οδηγία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ξέπλυμα παράνομου χρήματο, έναν πάρα, πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο μα απασχολεί. Γενικά τα θέματα τη συμμόρφωση είναι πολύ σημαντικά και επίκαιρα για μα. Ένα άλλο τομέα ο μα μας απασχολεί και είναι μπροστά μα είναι φυσικά η ανάκαμψη τη οικονομία, να πούμε στο στάδιο τη ανάπτυξη τη αποκατάσταση τη φήμη τη χώρα. Έχουμε υποβάλει μια σειρά από προτάσει, από ιδέε, από εισηγήσει στην κυβέρνηση για να τι μελετήσει με την ελπίδα να υιοθετήσει όσε παραπάνω γίνεται, έτσι ώστε να κάνουμε τη χώρα πιο ελκυστική και ανταγωνιστική για να έχουμε την ευκαιρία να προσελκύσουμε καινούριου επενδυτέ, καινούριου επιχειρηματίε. Κάτι το οποίο θα έχει πολλαπλασιαστικέ θετικέ επιπτώσει σε ολόκληρη την οικονομία. Στο πλαίσιο των 55 χρόνων ζωή του ΣΕΛΚ, βραβεύθηκε ο Τάκη Κληρίδη ω μέλο του ΣΕΛΚ με αξιόλογη συνεισφορά στον σύνδεσμο και την κοινωνία του τόπου. Με μεταθανάτιο τιμή σε ενεκέν βραβεύθηκε ο, ο Σόλωνα Τριανταφυλλλίδη που διατέλεσε πρώτο πρόεδρο του συνδέσμου. Το βραβείο παρέλαβαν οι δύο του.